Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήλθατε και σήμερα στην εκπομπή Day to Day που σας προσφέρει το SBC. Μου ανέστης Δόκας και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-2700-714. Ξεκινάμε μια δυσάρεστη είδηση. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι απεβίωσε ο εφοπλιστής Περικλής Παναγόπουλος ηλικία 84 ετών. Πρόκειται για μια εμβληματική μορφή στον κλάδο της εγχώρασης ακτοπλοείας. Ο Περικλής Παναγόπουλος ήταν ο πρώτος εφοπλιστής ο οποίος προχώρησε στην κατασκευή υπερσύγχρονων ακτοπλοϊκών πλοίων έτσι ώστε να μειωθεί ο χρόνος απόστασης για τα νησιά του Αιγαίου αλλά και της Κρήτης και βέβαια ήταν ο πρώτος ο οποίος ανέπτυξε την εταιρεία του, την Attica Group, και εκτός Ελλάδος και στη Σκανδιναβία, ενώ και ο γιος του Αλέξος Παναγόπουλος συνεχίζει αυτή την παράδοση έχοντας παρουσία η εταιρεία και στην Αμερική. Να δούμε τώρα τις επόμενες ειδήσεις που έχουν προκύψει το τελευταίο 24ωρο. Σε καλό δρόμο οι κυβερνητικές προτάσεις για τα κόκκινα δάνεια μετά τη χθεσινή σύσκεψη στο Μαξίμου, παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Δραγασάκη, του Υπουργού Οικονομικών Ευκλήτη Τσακαλώτου, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Χουλιαράκη. Συζήτησαν το θέμα για τον νόμο Κατσέλη. Θυμίζω ότι εκπνέει η προθεσμία 28 Φεβρουαρίου και θα πρέπει πλέον η κυβέρνηση να ενημερώσει τους θεσμούς για το νέο νόμο που θα ισχύσει για τους πληστηριασμούς. Η επόμενη είδηση, 100 εκατομμύρια ευρώ για χρηματοδότηση έργων σε 20 ελληνικά λιμάνια. Περνάμε στην Costco, 4,908 εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτιο το 2018, νέα ρεκόρ για τον κινέζικο όμιλο. Coca-Cola HBC αναμένονται ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους άνω των 480 εκατομμυρίων ευρώ για το 2018. Η εταιρεία ανακοινώνει αποτελέσματα της παρελθούς οικονομικής χρήσης στις 14 Φεβρουαρίου. Fortinet αλλάζει το status quo στην κινητή τηλεφωνία, ενώ πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι οι 4 πιστότερες τράπεζες της Fortinet απέκτησαν το 36% της εταιρείας και πλέον βάσει της κείμενης νομοθεσίας υποχρεούνται να υποβάλουν δημόσια πρόταση. Έχουν πλέον την καταστατική πλειοψηφία της εταιρείας. Στον κλάδο του σούπερ μάρκετ, μεγάλη χαμένη για το 2018 τα προϊόντα ελαιολάδου και η κωδική ιδιωτικής ετικέτας, τα λεγόμενα private labels. Πάντα στον κλάδο του σούπερ μάρκετ, ο κλάδος του 2018 παρουσίασε τελικά αύξηση εσόδων 2,7% και η αξία του έφτασε τα 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο διοικητής Τράπεζης Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας, σε εκτίμηση του ομιλία, τόνισε τα χειρότερα για τις τράπεζες είναι πίσω μας. Όμιλος Μυτιλινέου, σήμερα η ενημέρωση για την πορεία του ομίλου σε εγχώριους θεσμικούς επενδυτές στη 1 το μεσημέρι. JP Avax, έκτακτη γενική συνέλευση στις 25 Φεβρουαρίου για αύξηση μετοχού κεφαλαίου μέχρι 20 εκατομμύρια ευρώ. Druk Farben, άλλη μια εταιρεία που παίρνει το δρόμο εξόδου, ζήτησε χθες και έκανε αίτημα διαγραφής από την Επιτροπή Κεφαλαγόρας, αφού η διοίκηση εταιρείας έχει συγκεντρώσει σχεδόν το 97% του μετοχικού της κεφαλαίου. Και Παναγιωτάκης, πρόεδρος Γενικού Σύμβουλος της ΔΕΗ, είναι ανάγκη η ΔΕΗ να βελτιώσει την κερδοφορία της. Πάμε να δούμε τις πρωινές μας κάρτες, τι έγινε χθες το βράδυ στην Αμερική. Βλέπουμε λοιπόν τον Dow Jones να κλείνει με κέρδη 0,70, ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,68, 1,15 τα κέρδη του Nasdaq, ισοτιμία ευρώ-δολαρίου στο 1,1425, ευρώ στερλίνα 0,8760, Hang Seng ενισχυόταν πριν από λίγα λεπτά 0,21%, ο Nikkei έχανε 0,2%. Η δεύτερη κάρτα μας εισάγει στον κλάδο των εμπορευμάτων με το χρυσό σταθερά πάνω από τα 1.300 δολάρια ανά ουγγιά. Το αργό πετρέλαιο ενισχύεται 54,71 δολάρια το βαρέλι, ενισχυμένο και το Brent, θυμίζω εξορίζεται στη θάλασσα της Μάγχης, στα 62,62 δολάρια το βαρέλι, δεκαετές ομόλογο 3,90% η απόδοσή του, δεκαετές ιταλικό 2,75%, χρυσή λίρα Αγγλίας, η αγορά ενός θεμαχίου 261,61 ευρώ μόνο από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Τράπεζα Πυραιός και πώληση στα 315,57 ευρώ. Τρίτη και τελευταία κάρτα, κλείσιμο των 5 μεγαλύτερων χρηματιστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λονδίνο έκλεισε χθες με κέρδη 0,2%, Μαδρίτη υποχώρηση 0,49%, πτώση 0,38% για Παρίσι, πτώση οριακή 0,04% για Φραγκφούρτη και οριακά κέρδη 0,15% για το Μιλάνο. Αυτή την ώρα που σας μιλώ, να σας πω καταρχάς ότι το ξεκίνημα στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι θετικό. Θυμίζω ότι το χρηματιστήριο με τη χθεσινή κίνηση ανωδική έκλεισε για δεύτερη συνεχή μέρα ανωδικά. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης ενισχύεται 0,40, είναι σε 649,81 μονάδες. Το ευχάριστο είναι ότι ήδη έχουμε ξεπεράσει και το 1 εκατομμύριο ευρώ σε τζίρο. Πάμε να δούμε πώς έχουν ανοίξει τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Φραγκφούρτη έχει ανοίξει με κέρδη 0,55. Επίσης έχουμε αυτή τη στιγμή που σας μιλώ τη Βρετανία να ενισχύεται 0,80, το Παρίσι κέρδη 0,49, πανευρωπαϊκός δείκτης των 50 μεγαλύτερων μετοχών άνοδος 0,51,
Ολλανδία κέρδη 0,48, Ισπανία κέρδη 0,42, Μιλάνο κέρδη 0,65, Βέλγιο κέρδη 0,26, Όσλο Νορβηγίας κέρδη 0,65 και στη Μόσχατα κέρδη 0,68%. Το κλείσιμο τώρα στην Ασία έχει ως εξής, κυρίες και κύριοι. Η Ιαπωνία έκλεισε με οριακή πτώση 0,19%, Νικέα διαμορφώθηκε στις 20.844 μονάδες, Αυστραλία έκλεισε με κέρδη 1,95, Σαγκάι με κέρδη 1,30, στην Κίνα είχαμε κέρδη 0,61, στο Χονγκ Κονγκ άνοδος 0,21 και στην Ταϊβάν είχαμε κέρδη 0,01%. Στο χώρο τώρα των εμπορευμάτων έχουμε το χρυσό 1.316,45 δολάρια ανά ουγγιά, υποχωρεί σχέση με χθες 0,22%, ο Άργυρος 15,883 δολάρια, υποχωρεί οριακά 0,02, ο Χαλκός 2.813 δολάρια, ο τόνις ενισχύεται 0,66, το αργό πετρέλαιο στα 54,59 δολάρια το βαρέλι ενισχύεται 0,05, το Brent στα 62,51 δολάρια το βαρέλι είναι αυτή τη στιγμή αμετάβλητο, το φυσικό αέριο 2,646 δολάρια ανά ατμόσφαιρα, υποχωρεί 0,53, το αμερικανικό σιτάρι 524,38 δολάρια το μπούσελ, υποχωρεί 0,14 και το μίνι αλουμίνιο στην αγορά εμπορευμάτων του Λονδίνου διαμορφώνεται στα 1.933,25 δολάρια ο τόνος, ενισχύεται 0,65%. Επόμενη εικόνα που θα σας ενημερώσω αφορά την αγορά Forex, την παγκόσμια αγορά νομισμάτων. Ευρώ-δολάριο 1,1414, το ευρώ υποχωρεί 0,18% έναντι του αμερικανικού νομίσματος. Ευρώ-ελβετικό φράγκο 1,1413, εδώ το ευρώ ενισχύεται οριακά έναντι του ελβετικού νομίσματος κατά 0,02. Στερλίνα-αμερικανικό δολάριο 1,334 υποχωρεί, στερλίνα 0,01. Ευρώ Στερλίνα 0,8757, εδώ το ευρώ υποχωρεί 0,17. Ευρώ ρούβλι 74,89, το ευρώ υποχωρεί 0,15. Αμερικανικό δολάριο, ιαπωνικό γεν 109,92, ισοτιμία το αμερικανικό νόμισμα ενισχύεται 0,03 έναντι του ιαπωνικού νομίσματος. Και ευρώ αυστραλέζικο δολάριο 1,5755, εδώ το ευρώ κυρίες και κύριοι υποχωρεί 0,44%. Σε αυτό το σημείο να δούμε το πρώτο βίντεο της ημέρας που αφορά τη δημιουργία του Ιατρικού Κέντρου Μαγούλας. Το ρεπορτάζ είναι η Σωσό Χοντρογιάννη. Εγκαινιάστηκε το Δημοτικό Ιατρείο της Μαγούλας, ένας θεσμός που ως φορέας πρωτοβάθμιας υγείας και φροντίδας παρέχει σε όλους τους πολίτες του Δήμου μία δέσμη βασικών υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου Ελευσίνας έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο τη στήριξη των πολιτών, ιδιαίτερα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Σήμερα, σε μία δύσκολη κοινωνικο-οικονομική συγκυρία, το Δημοτικό Ιατρείο της Μαγούλας τίθεται σε λειτουργία για να παρέχει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών στους τομείς της πρόληψης και της προαγωγής της υγείας και της πρόνοιας. Η λειτουργία του Δημοτικού Ιατρείου της Μαγούλας είναι πολύτιμη τη στιγμή που τα προβλήματα στον τομέα της υγείας διωγγώνονται. Η Δημοτική Αρχή με το Δημοτικό Ιατρείο και μάλιστα στη Μαγούλα προσπαθεί να λύσει κάποια εξ αυτών με ένα σταθερό ωράριο, με γιατρούς και με ειδικότητες που μπορούμε να τις κάνουμε περισσότερες, θεωρούμε ότι βοηθάμε τους συμπολίτες μας να λύσουν μια σειρά προβλήματα τα οποία έχουν ιατρικής φύσης. Είμαστε χαρούμενοι που ως Δημοτική Αρχή κάναμε ένα βήμα παραπάνω, μετεγκαταστήσαμε το Δημοτικό Ιατρείο σε έναν αυτόνομο χώρο και έτσι μπορούν όχι μόνο οι μαγουλιώτες αλλά συνολικά ο καλλικρατικός Δήμος να έρχονται να το επισκέπτονται και να παίρνουν οδηγίες ή φάρμακα. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι αναβαθμίζεται μια ευρύτερη γειτονιά με τη λειτουργία του συγκεκριμένου Δημοτικού Ιατρείου. Το Δημοτικό Ιατρείο της Μαγούλας εκπληρώνει έναν ιδιαίτερα σημαντικό κοινωνικό ρόλο, αφού εξυπηρετεί πρωταρχικά παιδιά, ανασφάλιστους, ηλικιωμένους, αμαία, μέλη των ΚΑΠΗ, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, άνεργους, οικονομικά ασθενέστερους δημότες, μετανάστες με ή χωρίς χαρτιά που κατοικούν στην πόλη. Το Δημοτικό Ιατρείο παρέχει υπηρεσίες ιατρού-παθολόγου, καρδιολόγου και παιδιάτρου και υποστηρίζεται η δομή από νοσηλευτικό προσωπικό και από μια κοινωνιολόγο, η οποία είναι υπάλληλος της κοινοφελούς επιχείρησης. Το Δημοτικό Ιατρείο λειτουργεί υπό την αιγίδα της κοινοφελούς επιχείρησης, στηρίζεται ολοκληρωτικά από τον φορέα. Και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά και τιμή που μπορέσαμε στην Μαγούλα να κάνουμε αυτό το έργο. Το είχε πραγματικά ανάγκη η πόλη της Μαγούλας και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Το Δημοτικό Ιατρείο έρχεται να συμπληρώσει ελλείψεις ή ανάγκες που υπάρχουν στην Μαγούλα στο κομμάτι της υγείας. Και όχι μόνο, γιατί ο σκοπός των ιατρών είναι να κάνουν διάγνωση των προβλημάτων που μπορεί να υπάρχουν σε έναν ασθενή.
που μπορεί να χρειάζεται να ακολουθήσουν και άλλες ενέργειες από πλευράς Δήμου για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε συνολικά έναν άνθρωπο. Και εννοώ όταν υπάρχουν εξαιρετικές ανάγκες, γιατί εξυπηρετούμε και πολλούς ανασφάλιστους, ανθρώπους που μπορεί διαφορετικά να μην είχαν πρόσβαση στη δυνατότητα εξέτασης και συνταγογράφησης. Άρα ο κοινωνικός του σκοπός υπερτερεί και όλου του υπόλοιπου σκοπού που εξυπηρετεί ως δημοτικό ιατρείο. Σε μια νέα αναβαθμισμένη δημοτική δομή υγείας στη Δημοτική Ενότητα της Μαγούλας, το Δημοτικό Ιατρείο έρχεται για να προσφέρει υπηρεσίες που οι πολίτες πραγματικά έχουν ανάγκη. Το υψηλότερο επίπεδο υγείας είναι το αναφέρετο δικαίωμα κάθε ατόμου σύμφωνα και με το Σύνταγμα. Στην εποχή μας πραγματικά χρειάζονται τέτοια ιατρία τη στιγμή που έχουμε οικονομική κρίση και δεν έχουν τη δυνατότητα κάποιοι να απευθυνθούν σε ιδιωτικά ιατρία. Η πρωτοβάθμια περίθαλψη εξάλλου είναι το πρώτο επίπεδο επαφής του ασθενή με άτομα του τομέα υγείας. Έχουν να κάνουν με τη θεραπεία και την πρόληψη και βοηθούν στην αποφόρτιση του τριτοβάθμιου τομέα, δηλαδή των νοσοκομείων. Αξίζει να σημειωθεί πως οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να κλείνουν ραντεβού με το επιστημονικό προσωπικό του Δημοτικού Ιατρίου της Μαγούλας. Το Δημοτικό Ιατρίο του Δήμου Ελευσίνας κάνει μια εξαιρετική δουλειά εδώ και μια τετραετία. Εξυπηρετεί πολίτες από διάφορα κοινωνικά στρώματα, ιδιαίτερα ομάδες οι οποίες πάσχουν οικονομικά, ανασφάλιστους ασθενείς αλλά και πολλούς ηλικιωμένους, ασφαλισμένους τον ΚΑΠΗ. Και όλους τους δημότες εν γέννη της Ελευσίνας και της κοινότητας Μαγούλας. Κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά και εμείς από την πλευρά μας, αλλά και ο Δήμος, φτιάχνοντας αυτό το ιατρείο. Προσπαθούμε να το υποστηρίξουμε με όλη μας την ψυχή και θεωρώ ότι στη δεδομένη χρονική στιγμή που όλες οι δημόσιες δομές καταραίουν, το Δημοτικό Ιατρείο αντέχει ακόμα και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Εμείς οι γιατροί, ο παιδίατρος, ο καρδιολόγος και η παθολόγος δίνουμε την ψυχή μας για αυτό το ιατρείο, προσπαθούμε να βοηθήσουμε στις δύσκολες εποχές και πιστεύουμε ότι με το κατάλληλο κτηριακό που τώρα ολοκληρώθηκε θα γίνει πιο προσβάσιμο, πιο άνετο για τους ασθενείς, τους μικρούς ασθενείς και τους μεγάλους ασθενείς. Βασική επιδίωξη του Δημοτικού Ιατρίου μέσω των υπηρεσιών που προσφέρονται είναι η εξυπηρέτηση της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας και του συνόλου του Δήμου. Λοιπόν, από ό,τι σήμερα είναι η τελευταία προθεσμία που έχει πει ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Πιτσιόρλας για την ελληνική βιομηχανία ζάχαρη. Σήμερα θα πρέπει να κατευθούν οι δεσμευτικές προσφορές για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στην αγορά ομολόγων, την εγχώρια αγορά ομολόγων που μόλις άνοιξε. Να σας πω λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το πενταετές ελληνικό ομόλογο, η απόδοση είναι στο 2,86%, είναι αμετάβλητο σε σχέση με χθες. Το δεκαετές έχει απόδοση 3,89% και υποχωρεί 0,05 σε σχέση με χθες. Το 15ετές έχει απόδοση 4,5% και υποχωρεί 0,1% σε σχέση με χθες. 20ετές ελληνικό κρατικό ομόλογο απόδοση 4,77% και αυτό αμετάβλητο σε σχέση με χθες. Ενώ το 25ετές ελληνικό κρατικό ομόλογο έχει απόδοση 4,88% και ενισχύεται 0,02% σε σχέση με χθες. Σε αυτό το σημείο να δούμε το ρεπορτάζ της Αλεξάνδρας Κατσαρό αναφορικά με τις αντιδράσεις από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, αναφορικά με τα ταμιακά διαθέσιμα που έχει ζητήσει ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Χουλιαράκης, που θα πρέπει να δώσουν όλοι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης μέχρι τέλη Φεβρουαρίου και αν δεν το κάνουν υπάρχει πέναλτι με την έννοια ότι μπορούν να καθαριθούν οι διοικήσεις. Να δούμε παρακαλώ το σχετικό βίντεο της Αλεξάνδρας Κατσαρού. Την αγανάκτηση των αυτοδιοικητικών έχει προκαλέσει η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη, με την οποία οι 325 δήμοι της χώρας υποχρεώνονται να δημιουργήσουν άμεσα λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος και να μεταφέρουν όλα τα πλεονάζοντα ταμιακά τους διαθέσιμα σε αυτόν. Μάλιστα, η απόφαση δίνει διορία 30 ημερών στους δημάρχους. Σε έκτακτη συνεδρίαση της ΙΚΕΔΕ αποφάσισε ομόφωνα δυναμική και καθολική αντίδραση, προσφυεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση της υπουργικής απόφασης, ενημέρωση της Βουλής αλλά και των συλλογικών ευρωπαϊκών θεσμών τοπικής αυτοδιοίκησης, αφού καταργείται πλήρως η οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων και ως εκ τούτου η υπουργική απόφαση είναι καταχρηστική. Έρχονται τα αποθεματικά, τα παίρνουν. Και αυτό προφανώς σχετίζεται με το υπερσυγκεντρωτικό κράτος που θέλουν να φτιάξουν εις βάρος των τοπικών κοινωνιών, παρά ότι αυτά τα χρήματα τα δίνουν οι δημότες για να μπορέσουν να φτιάξουν τις τοπικές τους κοινωνίες, να δημιουργηθούν νέες δυνατότητες, θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Και αυτό είναι μια υπερσυγκεντρωτική κατάσταση, η οποία είναι εντελώς αντίθετη με αυτό που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Το βασικό που θα δημιουργηθεί πρόβλημα είναι τα stress test των τραπεζών.
Γιατί αυτά τα χρήματα θα φύγουν από τις τράπεζες, θα πάνε στην Τράπεζα της Ελλάδας, όπως ακριβώς το λέω, με αποτέλεσμα να έχει πρόβλημα η ανάπτυξη, γιατί από τις τοπικές τράπεζες δηλαδή γινόταν η χρηματοδότηση των όποιων επιχειρήσεων και ούτω καθεξής. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό τώρα αυτή η κίνηση, εσείς πώς την εξηγείτε? Εγώ πιστεύω ότι για να μπορούμε να ελέγξουμε κατά βάση τις δαπάνες που θα γίνουν εκλογικά, τις αναθέσεις, τα έργα, να τα τρενάρουμε, να δημιουργήσουμε εικονικό πλεόνασμα, να το πω έτσι, να φαίνεται δηλαδή ότι πάμε καλά. Ο Δήμαρχος Πηνιού εισηγητή στη συνεδρίαση και πεπισμένος ότι ο Υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης δεν γνώριζε τις προθέσεις Χουλιαράκη, επεσήμανε μεταξύ άλλων πως από τη στιγμή που τα διαθέσιμα των Δήμων και των Περιφερειών μεταφερθούν στη Τράπεζα της Ελλάδος, οι συνεταιριστικές τράπεζες σε όλη τη χώρα θα καταρρεύσουν. Σύμφωνα με τον Απόστολο Κιμήση, η επικεφαλής της παράταξης Αυτοδιοικητικό Κίνημα πρόκειται για καθαρά πολιτικό και όχι οικονομικό πρόβλημα, αφού το κράτος πλέον διαθέτει μαξιλάρι άνω των 20 δις χάρη στο πενταετές ομόλογο. Ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται για τα αποθεματικά των Δήμων, αλλά για τα ταμιακά διαθέσιμα που είναι δεσμευμένα και ανήκουν στην αγορά. Επιπλέον, σύμφωνα με την απόφαση Χουλιαράκη, οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι των Δήμων θα αποδίδονται υποχρεωτικά μόνο μέσα από το λογαριασμό που θα δημιουργήσουν στη Τράπεζα της Ελλάδος, κάτι που εξαγρίωσε τους δημάρχους, ακόμα και τον φύλλα προσκύμενο στην κυβέρνηση. Είναι βαθιά προσβλητικό για την αυτοδιοίκηση, δεν χρειάζεται να λέμε πολλά. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα, να μην βρεθούμε την 1η Μάρτη χωρίς ΚΑΠ, γιατί αυτό είναι πολύ μεγάλος εκβιασμός. Υπάρχει μια, κατά τη γνώμη τη δικιά μας, μια πραγματικά θεσμική αστοχία του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. Πρόκειται για ένα ακραίο νεφιλελεύθερη αντίληψη σε σχέση με τη λειτουργία του κράτους. Υπάρχουν αστοχίες, εγώ είμαι πάρα πολύ σαφής, από την επιρροή του βαθύ κράτους και το ρόλο που έπαιξε με τα μνημόνια, ο κεντρικός ρόλος των Υπουργείων Οικονομικών και Δήτων Γενικών Λογιστηρίων. Επειδή είναι ευθέως πολιτικό το ζήτημα, σε σχέση με τη συγκρότηση και τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης. Καταργείται η αυτοτέλεια. Όταν μάλιστα πριν από μια εβδομάδα κάναμε ένα συνέδριο στη Θεσσαλονίκη για τη συνταγματική αναθεώρηση, κύριε Πρόεδρε, και ο κύριος Παρασκευόπουλος, επικεφαλής της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, μας διαβεβαίωνε ότι θα κατοχυρωθεί με τον καλύτερο τρόπο η αυτοτέλεια των ΟΤΑ. Στη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ το παρόν έδωσαν έγκριτοι νομικοί που διαφώτισαν τους αυτοδιοικητικούς για το πώς μπορούν να προσβάλλουν νομικά την υπουργική απόφαση, τονίζοντας ότι πουθενά στο έγγραφο δεν παρατίθεται έστω ένας λόγος δημοσίου συμφέροντος. Δεν είμαστε ούτε υποκαταστήματα της Τραπέζης της Ελλάδος οι Δήμοι, ούτε είμαστε κρατικοί υπάλληλοι και υπήκοοι της εκάστοτε κυβέρνησης οι Δήμοι. Έχουμε κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, την οποία είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση να σέβεται. Την πλήρη αντίθεσή του στην απόφαση της κυβέρνησης περί υποχρεωτικής υπαγωγής των ταμιακών αποθεματικών σε Τράπεζα της Ελλάδος διακήρυξε και ο Δήμος Αθηναίων. Σε σχετικό ψήφισμά του, το Δημοτικό Συμβούλιο, επιφυλασσόμενο για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματος, τονίζει ότι θα υπερασπιστεί τα χρήματα των πολιτών της Αθήνας, αντιτιθέμενο στη δέσμευση των ταμιακών διαθεσίμων που πλήττει την αυτοτέλεια του Δήμου Αθηναίων και θέτει προφανή ζητήματα αντισυνταγματικότητας. Λοιπόν, το ελληνικό χρηματιστήριο ακολουθεί το διεθνές καλό κλίμα στην Ευρώπη. Αυτή την ώρα που σας μιλώ, ο γενικός δείκτης ενισχύεται 0,21, διαμορφώνεται στις 648,52 μονάδες, με το τζίρο ήδη να ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στην Ευρώπη, κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή έχουμε την εξής εικόνα. Ο Ζέτρα Ντάξ ενισχύεται 0,73. Στο Λονδίνο έχουμε κέρδη 0,83. Στο Παρίσι ο CAC 40 ενισχύεται 0,63. Στις Βρυξέλλες ο ευρωπαϊκός δείκτης των 50 μεγαλύτερων εταιριών ενισχύεται 0,64. Στην Ολλανδία έχουμε κέρδη μισής ποσοστίας μονάδας. Στη Μαδρίτη άνοδος 0,53. Στην Ιταλία άνοδος 0,65. Στις Βρυξέλλες άνοδος 0,45. Στο Όσλο άνοδος 0,88. Και στη Μόσχα κέρδη 0,63%. Στον χώρο των εμπορευμάτων υποχωρεί οριακά ο χρυσός σήμερα, το συμβόλαιο παραγόγων στα 1.316,45 δολάρια ανά ουγγιά. Υποχωρεί οριακά και ο άργυρος στα 15,883 δολάρια. Ο χαλκός 2.813 δολάρια. Ο τόνος ενισχύεται 0,66%. Το αργό πετρέλαιο στα 54,59 δολάρια. Το βαρέλι ενισχύεται 0,05. Το Brent είναι αμετάβλητο στα 62,51 δολάρια το βαρέλι. Το φυσικό αέριο είναι στα 2,646 δολάρια ατμόσφαιρα. Υποχωρεί 0,53. Το σιτάρι στα 524,38 δολάρια, το μπούσελ υποχωρεί 0,14 και το αλουμίνιο, το μίνι αλουμίνιο, 1.933,25 δολάρια, ο τόνος ενισχύεται 0,65%. Σε αυτό το σημείο να δούμε το ρεπορτάζ της Αλεξάνδρας Κατσαρού αναφορικά με τους ασικούς χάρτες, καθώς ξαφνικά πολλά νησιά της άγονης γραμμής στα Δωδεκάνησα εμφανίζονται ως δασικοί χάρτες, με αποτέλεσμα ως δασικές περιοχές,
Πολλοί κάτοικοι πλέον να τρέχουν για να πιστοποιήσουν τις κατοικίες τους. Να δούμε το βίντεο της Αλεξάνδρας Κατσαρού. Θα πάμε σε διάλειμμα και αμέσως μετά θα υποδεχθούμε το σημερινό μας καλεσμένο. Άνω κάτω έχουν κάνει οι δασικοί χάρτες στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου και τις Κυκλάδες, καθώς σύμφωνα με τις πρόσφατες αναρτήσεις και την κείμενη νομοθεσία, 34 νησιά κινδυνεύουν να βαφτιστούν δασικά, ενώ πριν από ένα χρόνο οι εκτάσεις χαρακτηρίζονταν μη ξυλώδεις ή χορτολιβαδικές. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, οι δασικοί χάρτες που αναρτήθηκαν πέρσι χαρακτήρισαν δασικό το 80% της Πάτμου, το 75% της Ανάφης, το 60% της Σίμης, αφήνοντας άναυδους κατοίκους, επιχειρηματίες και επενδυτές που έχουν στα χέρια τους τους τίτλους ιδιοκτησίας για εκτάσεις, οι οποίες πλέον θεωρούνται κτήμα του ελληνικού δημοσίου μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Μιλάμε για την πιο βίαιη επίθεση στην ιδιωτική περιουσία με τους δασικούς χάρτες. Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι. Εμείς θέλουμε να είμαστε κάτοικοι μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας, άρα θέλουμε δασικούς χάρτες, αλλά δασικούς χάρτες που θα σέβονται τον πολίτη και την ιδιωτική περιουσία. Με την παρέμβαση την νομοθετική που έγινε εκτός εξουσιοδοτικής, αν θέλετε, δικαιοδοσίας, κατά την άποψη τη δική μας και των νομικών, με το Προεδρικό Διάταγμα του 2016, άνοιξε πολύ πλατιά η συζήτηση για το τι είναι δάσος, και αυτό έδωσε την ευκαιρία και τη δυνατότητα εντός εισαγωγικών να γίνουν εγκλήματα εις βάρος των ιδιωτών και να οδηγηθούν νησιά μας σχεδόν ολόκληρα στα χέρια του δημοσίου. 80% της Πάτμου, 75% της Ανάφης. Χιλιάδες νησιώτες, κάτοικοι εξωτερικού, υποψήφοι αγοραστές και επαγγελματίες τουρισμού, αφού έχουν πληρώσει την φορολογία που τους αναλογεί, αναγκάζονται να υποβάλουν ενστάσεις και να ταξιδεύουν σε μεγαλύτερα νησιά για να παραστούν σε δικαστικές μάχες, ζητώντας πίσω αυτό που τους ανήκει, τις προγονικές τους εκτάσεις. Αλγινή εντύπωση προκαλούν οι ήδη εκατοντάδες αγωγές του Υπουργείου Οικονομικών σε βάρος ιδιοκτητών γης σε Πάτμο και Αρκιούς. Η ιδιοκτησία προσβάλλεται και περιορίζεται από την ανάρτηση των δασικών χαρτών και την κύρωση μερικώς ή ολικώς του δασικού χάρτη, διότι λέει ο Υπουργός, λέει η πολιτεία, μα μην νοιάζεστε, δεν θα πειράξουμε την ιδιοκτησία σας. Άλλο είναι ο πράγμα, άλλο πράγμα είναι ο χαρακτήρας ο δασικός ενός ακινήτου και άλλο είναι το ιδιοκτησιακό. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει εν πολλής ότι αυτά τα δύο κομμάτια είναι συνεχόμενα, είναι αλληλένδετα και μας απάντησε το ίδιο το δημόσιο, ενώ λεκτικά λέει το αντίθετο, μας απάντησε εμπράκτος. Μας έστειλε τις 230 περίπου μέχρι σήμερα αγωγές, που τι λένε, λένε ότι το νησί της Πάτμου ανήκει στο ελληνικό δημόσιο και ως επιχείρημα έχουν ότι είναι και δασικού χαρακτήρα. Το πρωτοφανές πρόβλημα φαίνεται ότι πηγάζει από ερμηνεία της αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου που ζητά να χαρακτηρίζονται ως δασικές οι φρυγανικές εκτάσεις των νησιών, ένα είδος χαμηλής βλάστησης που καλύπτει την πλειοψηφία των νησιών του Αιγαίου. Χαρακτηριστική περίπτωση η Κύμολος. Θεωρώ ότι είναι πολιτικό το πρόβλημα, ότι είναι εύκολο να λυθεί, μόνο αν δεν θέλουμε δεν λύνεται. Το πρόβλημα της Ιμόλου δεν είναι μόνο οι δασικοί χάρτες, που στο νησί της Ιμόλου είναι το 50% και δίπλα το άλλο το νησάκι της Πολιέγου που ανήκει στην Κύμολο περίπου στο 90%. Είναι το πρόβλημα και το κτηματολόγιο. Εμείς δεν είμαστε κατά της ανάρτησης των δασικών χαρτών, είμαστε υπέρ και μάλιστα έπρεπε να έκανε προηγηθεί πριν το κτηματολόγιο. Για ποια περιουσία? Το ελληνικό δημόσιο δεν είχε ποτέ περιουσία στην Κύμολο. Αυτά ήταν ιδιόκτητα των παππούδων μας, των πατεράδων μας. Μας παίρνει λοιπόν όλους τους φόρους και αυτή τη στιγμή μας λέει δεν είναι δικό σας. Γιατί ακόμα και ένα τμήμα να υπάρχει δεν μπορεί να γίνει μεταβίβαση. Και μεταβίβαση επίσης δεν μπορεί να γίνει και στο κτηματολόγιο. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ανάφης, κανένας από τους 30 μόνιμους κατοίκους δεν έχει τα χρήματα να διεκδικήσει τη γη του στα δικαστήρια. Σε πρώτη φάση θα πρέπει να κατεβούν αυτοί οι χάρτες τώρα, να μην φαίνονται στο διαδίκτυο, γιατί δημιουργούν τεράστια προβλήματα σε όλους τους κατοίκους. Ένα νησί που, να σκεφτείτε, τα Χριστούγεννα είμαστε 30 κάτοικοι με μικρότερος ηλικία εμένα. Κάνουμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα να κρατήσουμε το νησί με κόσμο και θα έλεγα ότι αν πραγματικά και ακόμα αυτή η ιδιοκτησία ήταν και κρατική που στην Ανάφη είναι όλοι ιδιόκτητοι, εγώ θα ήμουν στην αντίθετη άποψη να πιάσουν να μοιράσουν στους δημότες αυτή την περιουσία και να μπορέσουμε να κρατήσουμε κόσμο στα νησιά μας και όχι να προσπαθούν να μας πάρουν την περιουσία μας. Να προσπαθήσουν να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Είμαστε όλοι με συμβόλαια, όλο το νησί είναι ιδιόκτητο. Και έχουμε πει τώρα σε ένα κυκαιώνα να προσπαθήσουμε να αποδείξουμε το αυτονόητο. Θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να πάρουν τα συμβόλαιά τους, να πάνε στα δικαστήρια, να κάνουν δικαστήρια, να αποδείξουν ότι είναι δικό τους με χρήμα και χρόνο
και εφόσον αποδείξουν ότι είναι δικό τους, τότε όλα τα πράγματα είναι μια χαρά και δεν είμαστε σίγουροι αν θα είναι καθαρό ή θα είναι δασικό. Εδώ λοιπόν δημιουργείται ένα πολύ μεγαλύτερο θέμα. Περιουσίες πατρογονικές, περιουσίες που έχουν αγοραστεί με πολύ κόπο και υδρότα, περιουσίες οι οποίες περνάνε από γενιά σε γενιά, να τις παίρνει το ελληνικό δημόσιο και δεν ξέρουμε στο τέλος πού θα τις δώσει. Στο κοινό συνέδριο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου, με μόνο θέμα συζήτηση στους δασικούς χάρτες, ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο Κράτης Φάμελος υποσχέθηκε νομοθετική λύση εντός 60 ημερών. Να πούμε κυρίες και κύριοι βέβαια ότι στην πολιτική επικαιρότητα της χώρας δεσπόζει το ταξίδι του Πρωθυπουργού σήμερα στην Άγκυρα. Πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστό ότι η τουρκική κυβέρνηση επικήρυξε με 700.000 ευρώ τους 8 Τούρκους αξιωματικούς που βρίσκονται στη χώρα μας για να καταλάβετε πώς λειτουργεί η τουρκική διπλωματία. Η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν είναι προγραμματισμένη για τις 5 παρα 10 ώρα Ελλάδος σήμερα το απόγευμα και στις 7.30 το βράδυ θα παρατεθεί δείπνο του Προέδρου της Τουρκίας στον κύριο Τσίπρα και θα γίνουν και οι σχετικές δηλώσεις, ενώ αύριο αναμένεται ο κύριος Τσίπρας να επισκεφθεί για πρώτη φορά ένας πρωθυπουργός εν ενεργεία την Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Οι αγορές σήμερα είναι ήρεμες, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Στην εικόνα αυτή ακολουθεί και το ελληνικό χρηματιστήριο. Στο θέμα των ομολόγων συνεχίζεται η αποκλιμάκωση και του νέου πενταετούς ελληνικού ομολόγου. Η απόδοσή του είναι στο 2,84%. Σας θυμίζω ότι εξήλθε στις αγορές το νέο πενταετές με απόδοση 3,6%, ενώ αποκλιμάκωση καταγράφεται και στο 14 ελληνικό ομόλογο, ελληνικό με συγχωρείτε, 3,89%. Χθες το βράδυ, στο Μέγαρο Μαξίμου, είχαμε σύσκεψη παρουσία του κ. Δραγασάκη, του κ. Τσακαλώτου, του κ. Χουλιαράκη για το θέμα του νόμου Κατσέλη που εκπνέει 28 Φεβρουαρίου. Οι πληροφορίες λένε ότι συζητήθηκε πλέον η νέα πρόταση που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση στους θεσμούς για το τι θα ασχίσει με τους πληστηριασμούς. Θυμίζω ότι οι τράπεζες και οι θεσμοί θέλουν πλέον οι πληστηριασμοί να έχουν μια προστασία μέχρι 100.000 ευρώ για όσους έχουν 35.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα. Αντίθετα, η κυβέρνηση προσπαθεί να ανεβάσει αυτό το επίπεδο στα 250.000 ευρώ μέχρι 35.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα. Σε αυτό το σημείο έχω τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε στα κεντρικά στούντιο του SBC εδώ στο Ηράκλειο της Αθήνας τον καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, τον κύριο Γιώργο Μπίτρο, που μας τιμά και σήμερα με την παρουσία του. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε. Καλημέρα και καλημέρα και στους τηλεθεατές. Ευχαριστώ θερμά. Κύριε καθηγητά, πάρα πολλά τα θέματα. Εγώ θα ξεκινήσω βέβαια με αυτό το οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει να το παρακολουθούμε. Τέλη Φεβρουαρίου η Στατιστική Αρχή θα βγάλει την πορεία ανάπτυξης της χώρας, το ΑΕΠ, για το 2019. Οι εκτιμήσεις μιλούν για 2,1%. Είναι αυτό αρκετό να υποστηρίξουμε και φέτος ένα πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% σε μια αγορά που και τα ληξιπρόθεσμα χρέη ανεβαίνουν ένα δις κάθε μήνα και δυστυχώς δεν βλέπουμε να μπαίνει και νέος κόσμος με κανονικές συνθήκες απασχόλησης στην αγορά εργασίας? Τα βάλα πολλά τώρα και ξεκινήστε από εκεί που συστέλλετε. Ας πούμε όσον αφορά το ρυθμό ανάπτυξης πρώτα. Ναι. Ωραία. Επιτυγχάνουμε φέτος το 2,1. Ναι. Όσο λένε οι υπηρεσίες, όσο λέει η κυβέρνηση, όσο λένε οι σχολιαστές. Δεν πρέπει να ρίξουμε τα μάτια μας λίγο μπροστά. Όλοι οι διεθνείς οργανισμοί λένε ότι το 2022 ο ρυθμός θα έχει πέσει στο 1,8. Να. Αυτή η πορεία του ρυθμού ανάπτυξης δεν έπρεπε να μας κινητοποιήσει. Δεν έπρεπε να μας πει ότι κάτι δεν πάει καλά. Μία χώρα η οποία βρίσκεται σε κατάσταση μνημονίων για 10 χρόνια. Είναι δυνατόν να επιβιώσει, να μην χτυπήσει νέα προβλήματα όταν ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται να είναι μειωτικαθοδικός? Έτσι. Γιατί καλούμεθα να χειροκροτήσουμε φέτος για το 2,1. Ναι. Δεν το βλέπω. Ακόμα και πρωτοετής οικονομολόγος θα έλεγε ότι έπρεπε να προβληματιστούμε γιατί δεν έχει φορά ανάπτυξης ο ρυθμός, ώστε να καλύψουμε όλα τα προβλήματα τα οποία μένουν. Και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι το θέμα των ανέργων. Η ανεργία από το 28 στο 18 πήγε εύκολα διότι ερχόντουσαν τα χρήματα από την Ευρώπη και από τους δανειστές. Από εδώ και πέρα, έτσι, τι θα γίνει με τις επενδύσεις? Η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας είναι πτωτική για τον εξής λόγο. Πρέπει να τον καταλάβουν όλοι όσοι μας ακούνε. Εάν
το κεφάλαιο, το φυσικό κεφάλαιο, εάν τα μηχανήματα, εάν οι κομπιούτερς, εάν τα βιολογικά εργαστήρια, όλα αυτά δεν ανανεώνονται με σύντομο ρυθμό, παλαιώνουν και η παραγωγικότητα των ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν με τα μηχανήματα αυτά πηγαίνει προς τα κάτω. Μάλιστα. Λόγω συνεπώς της πτωτικής πορείας των επενδύσεων στη χώρα για 10 τώρα χρόνια, ναι, και της έλλειψης αισιοδοξίας ότι αυτή η πορεία μπορεί να αναστραφεί, η παραγωγικότητα προβλέπεται να πηγαίνει προς τα κάτω. Mm-hmm. Πώς θα λύσουμε το πρόβλημα της ανεργίας όταν έχουμε όλους αυτούς τους νέους να φεύγουν και τους άλλους τους άνεργους να ζουν με τις συντάξεις των γονιών τους. Και με ευκαιριακή απασχόληση. Νομίζω είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν το έχουμε αντιμετωπίσει. Προειονίζει ότι έρχονται ακόμη χειρότερες μέρες. Mm-hmm. Και επειδή δεν είμαστε πλέον ένα νησί απομονωμένο, είμαστε μέσα σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε μέσα σε ένα κόσμο ο οποίος είναι πολύ ανταγωνιστικός. Έτσι. Έπρεπε το πολιτικό σύστημα και οι πολίτες οι οποίοι ελέγχουν το πολιτικό σύστημα να προβληματιστούν όχι με το τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, αλλά το τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Είναι καιρός να προβληματιστούμε και να ενεργήσουμε εμείς οι ίδιοι, γιατί τα προβλήματά μας δεν θα μας τα λύσουν ούτε οι Γερμανοί, ούτε κανένας άλλος Ευρωπαίος. Αυτοί χρησιμοποιήσανε την Ελλάδα για να λύσουν τα δικά τους προβλήματα, όχι να λύσουν τα προβλήματα της Ελλάδος. Είμαι πολύ απογοητευμένος mm-hmm. με τις πολιτικές των Ευρωπαίων. Ξέρετε, mm-hmm. εγώ το 81, όταν η χώρα επρόκειτο να μπει στην Ευρώπη, έβαλα πολύ μεγάλες πλάτες και απορρόφησα πολύ μεγάλο προσωπικό κόστος με αυτά που έγραφα και με αυτά που έλεγα, ώστε η χώρα να ενσωματωθεί στην Ευρώπη. Και για όλα αυτά τα χρόνια αντιστεκόμουν σε εκείνους που λέγανε ότι η Ελλάδα ζημιώνεται με το να μένει στην Ευρώπη. Πρέπει να ομολογήσω ότι βρίσκομαι πλέον σε μετεωρισμό. Mm-hmm. Πρέπει να ομολογήσω και σε εκείνους που με βλέπουν και σε εκείνους που με ακούνε και σε εκείνους που με διαβάζουν ότι έχω αρχίσει να αμφιβάλλω εάν η ηγεσία της Ευρώπης έχει καταλάβει το πρόβλημα της Ελλάδος και αν θα βοηθήσει να το λύσουμε. Σε μια επόμενη κρίση, λέτε, δηλαδή, μπορεί να υπάρξει. Αμφιβάλλω πάρα πολύ. Και δεν ξέρω μήπως προσεχώς βρω και τη συλλογιστική με την οποία πλέον θα βγω ανοιχτά να υποστηρίξω ότι η χώρα δεν έχει... Πρέπει να ακολουθήσει τη λύση του Σόιμπλε. Mm-hmm. Να φύγει από την Ευρώπη για 5-10 χρόνια και να επιστρέψει. Ναι. Ο Σόιμπλε ήταν σοφός. Ναι, έτσι όπως το είπε βέβαια ακούστηκε, ξέρετε, ναι. Πάρτε 50 δις για... Ο Σόιμπλε ήταν σωστός. Mm-hmm. Γιατί μέλημα της Γερμανίας και των ηγετών της Γερμανίας είναι να κρατήσουν την Ευρώπη ενωμένη. Ναι, αλλά με τέτοιο ισχυρό νόμισμα από το ευρώ που είναι ακριβώς, για τις βόρειες χώρες. Ακριβώς. Έχω αρχίσει λοιπόν να ψυχανεμίζομαι. Mm-hmm. Διότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρισκόμαστε δεν θα μας επιτρέψουν να πιάσουμε ρυθμούς ανάπτυξης 4 και 5% που χρειαζόμαστε. Αυτό είναι, νομίζω... Βεβαίως, όλη η ευθύνη για το τι συμβαίνει ανήκει σε εμάς. Σίγουρα. Σε εμάς, στους πολίτες. Έτσι. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σύστημα και αυτό που βλέπουμε στη Βουλή είναι απαράδεκτο. Πώς το εξηγείτε, κύριε καθηγητά? Έχετε ζήσει χρόνια κοινοβουλευτικές περιόδους. Είναι εντελώς απαράδεκτο. Οι θεσμοί ροκανίστηκαν, ναι, από πολλά χρόνια. Όταν τη δεκαετία του 80 έρχονταν στη Βουλή τα έγχρωμα ψηφοδέλτια για να βγει ο καινούριος πρόεδρος, λίγοι έδιναν πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό το θέμα. Mm-hmm. Αλλά όταν ανοίξεις μία τρυπούλα, οι Έλληνες έχουμε την ιδιότητα να μπορούμε να ανοίγουμε την τρυπούλα και να την κάνουμε ολόκληρη τρύπα, μεγάλη τρύπα. Οι τρύπες που έχουμε ανοίξει στη δημοκρατία, στους θεσμούς της δημοκρατίας, είναι τέτοιες που μπορούν και περνούν μέσα από αυτές τις τρύπες όλοι αυτοί οι σκίουροι της πολιτικής mm-hmm. που το παίζουν βουλευτές και κοινοβουλευτικοί άνδρες και δεν νοιάζονται για το τι μαθήματα δίνουν στους φοιτητές μου, στα παιδιά σας και στα παιδιά μου,
τα οποία θα τους απομιμηθούν. Έτσι. Και αν τους απομιμηθούν, δεν υπάρχει μέλλον σε αυτή τη δημοκρατία και σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, πάνω απ' όλα είναι η προσωπική πρόοδο και όχι η χώρα. Έτσι. Είναι ασχημονίες πρώτου μεγέθους, τις οποίες οι πολίτες έπρεπε να βγουν στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν θέση στο κοινοβούλιο. Έχετε δίκιο. Ας ελπίσουμε ότι τις επόμενες εκλογές, όποτε γίνουν, ότι ο Έλληνας πολίτης θα έχει το μυαλό να στείλει στο κοινοβούλιο, κύριε καθηγητά, κάποιους ανθρώπους που αξίζουν τελικά. Και νομίζω οι σοβαροί δεν μπλέκουν με την πολιτική. Πρέπει να πούμε το εξής. Πολλοί από εμάς τους Έλληνες ιδιωτεύουμε. Έτσι. Δεν έχουμε την αίσθηση της πολιτικής ευθύνης. Η πόλη ανήκει σε εμάς. Έτσι. Εμείς ευθυνόμαστε για την πόλη. Σωστά. Το λέει και ο Πλάτωνας, το λέει και το Αριστοτέλης, το λένε και όλοι οι μεγάλοι προγεννήτορές μας. Σωστά. Εάν εμείς δεν ενδιαφερθούμε, μην περιμένουμε να ενδιαφερθούν αυτοί που στείλαμε στη Βουλή και οι οποίοι μας κορόιδεψαν με τη συμπεριφορά που έχουν τώρα. Άρα πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Σωστά. Ήταν μια ευκαιρία η αναθεώρηση του Συντάγματος. Έτσι. Αυτή πάει στράφη. Ναι. Φοβάσαι ότι μπορεί να έχουμε εμπλοκή και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που είναι η εκλογή του το 2020? Γιατί εγώ με ξένους που μιλάω, αυτό μου λένε, ότι αυτές οι εκλογές θα τις περάσετε τώρα. Αλλά το θέμα είναι το 20. Θα υπάρχει Ομόνοια για να βγάλετε με 180 ψήφους που χρειάζεται πρόεδρος της Δημοκρατίας? Κοιτάξτε τώρα. Έχουμε φτάσει στο σημείο να σκεπτόμαστε τι θα γίνει με την απλή αναλογική. Να. Τι θα συμβεί με την απλή αναλογική τη στιγμή που τώρα υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία έχει μια σεβαστή πλειοψηφία. Έχει 145 βουλευτές. Σωστά. Και μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να ασκεί λίγο πίεση και να κάνει τις πλειοψηφίες. Ναι, πήρε και τους 6 που είναι εκμεταγραφείς. Τι θα συμβεί με την απλή αναλογική? Ναι. Αυτοί που προώθησαν την απλή αναλογική κάθεσαν, το σκέφτηκαν. Σκέφτηκαν τη φύση του Έλληνα. Έτσι. Η οποία είναι, η φύση του Έλληνα είναι διαιρετική. Έχετε δίκιο. Εκεί που δεν βλέπει τρόπους να συμβιβαστεί, να κάνει πλειοψηφίες, διαλύεται. Και αυτοκαταστροφικός. Μα αυτή ήταν μια ασθένεια από αρχαιοτά των χρόνων. Το ξέρουμε, είναι στο DNA του λαού μας αυτή. Και έπρεπε να βρίσκουμε διαδικασίες να παράγουμε συμμαχίες, πλειοψηφίες. Έτσι. Σωστά. Να σας φέρω πάλι στα θέματα της οικονομίας. Το τελευταίο 24ωρο το θέμα των μείζων στην επιχειρηματική κοινότητα της χώρας είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού. Υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις από όλους τους φορείς. Όλοι βέβαια συμφωνούν ότι θα έπρεπε και πραγματικά θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Θυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι αυτό θα ισχύσει από αρχές Μαρτίου. Έτσι, τώρα ελήφθη η απόφαση, αλλά από αρχές Μαρτίου θα πρέπει να δουν οι άνθρωποι που παίρνουν χαμηλό μισθό την αύξηση αυτού του μισθού. Αυτό τι λέει για σας? Υπάρχει κόντρα, υπάρχει γκρίνια ότι ναι, να αυξάνεται το κατώτατο μισθό και με παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού, αλλά οι ασφαλιστικές φορές πνίγουν τις επιχειρήσεις, κύριε καθηγητά, και είναι πολλοί αυτοί που μου λένε ότι πιθανότητα να αλλάξουν ξανά τις επιχειρησιακές συμβάσεις. Δεν είναι οι ασφαλιστικές εισφορές. Δεν θέλω να συζητήσω για τις ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες είναι θανατηφόρες. Ναι. Οι ασφαλιστικές εισφορές είναι θανατηφόρες. Ναι. Γιατί, ξέρετε γιατί? Διότι αυτοί που έπαιρναν τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, εννοώ οι κρατικοί υπάλληλοι, ναι, ξέρετε τι έκαναν με τις ασφαλιστικές εισφορές από το 60 και μετά? Mm-hmm. Ε? Mm-hmm. Δεν απέδωσαν τίποτα αυτές τις ασφαλιστικές. Γι' αυτό, επειδή δεν απέδωσαν, τώρα αυξάνονται και είμαι βέβαιος ότι πάλι η διαχείριση αυτών των πλεονασμάτων, mm-hmm, θα έχει την ίδια τύχη. Mm. Οι ασφαλιστικές εισφορές, το λέω σε αυτούς που μας παρακολουθούν, mm-hmm, οι ασφαλιστικές εισφορές πρέπει η διαχείρισή τους να γυρίσει στους εργαζόμενους που τις καταβάλουν. Μάλιστα. Το κράτος δεν έχει κανένα δικαίωμα να χειρίζεται τις ασφαλιστικές μου εισφορές. Έτσι. Οι εργαζόμενοι πρέπει να απαιτήσουν να πάρουν τον έλεγχο των ασφαλιστικών τους εισφορών, mm-hmm, για να βάλουν τις εισφορές αυτές να δουλέψουν για τον εαυτό τους, mm-hmm, και όχι για την κρατική νομεγκλατούρα. Έτσι. Άρα για αυτή η ίδρυση των επαγγελματικών ταμείων που προωθείτε, που είναι και η κοινοτική νομοθεσία, σας βρίσκει, συμφωνώ? Δεν με βρίσκει καθόλου. Πρέπει να γυρίσουν τα ταμεία αυτά στον έλεγχο των εργαζομένων. Mm-hmm. Mm-hmm. Δεν έχει κανένα ρόλο να παίξει το κράτος εκεί πέρα. Το κράτος έχει να χειρίζεται την προνοιακή σύνταξη. Σωστά. Να μείνει με την προνοιακή σύνταξη. Ναι, ναι. Να δείχνει στους πολίτες ότι σαν κράτος ενδιαφέρεται για την τύχη τους. Ναι. Η προνοιακή σύμβαση δεν είναι 350 ευρώ. 385 που είναι ο βασικό, η κρατική σύνταξη. Από εκεί και έπειτα
οι εργαζόμενοι πρέπει να φροντίσουν για τα γυρατιά τους και για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη από μόνοι τους. Πρέπει να πάρουν τον έλεγχο αυτών των πόρων, της διαχείρισης αυτών των πόρων, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Να μην αφήσουν τη διαχείρισή τους στους γραφειοκράτες της κρατικής νομεγκλατούρας. Διότι τους είδαμε τι κάνανε 50 χρόνια τώρα. Σωστά. Πριν από λίγο 24 ώρες, στην κοπή της πίτας τραπέζης Ελλάδος, ο κ. Τουρνάρας είπε: όταν θες στην Ελλάδα 1.300 μέρες για να βγει απόφαση δικαιοσύνης, πρέπει να έρθουν επενδύσεις. Το ελληνικό, μπαίνουμε Φεβρουάριο, πάμε να μπούμε στην Άνοιξη, ακόμη δεν έχουμε δει ούτε μπουλντόζα. Θριάσιο παγωμένη επένδυση, Κόσκο κάτω γκρινιάζει στον Πειραιά, στον Όλμπο επίσης δεν προχωρούν οι επενδύσεις. Τι γίνεται. Αυτοί που κυβερνούν, ο κ. Κατρούγκαλος δεν λέει ότι είναι ο κομμουνιστής. Ναι. Το είπε μόνος του. Πόσοι κομμουνιστές υπάρχουν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ? Εάν εγώ ήμουν κομμουνιστής και ήμουν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, ασφαλώς θα ήμουν εναντίον των επενδύσεων. Ναι. Διότι με τις επενδύσεις το κόμμα χάνει τον έλεγχο. Σωστά. Πρέπει να επικοινωνήσουμε. Mm-hmm. Όταν λέει ο κύριος Κατρούγκαλος ότι είναι κομμουνιστής, και υποθέτω ότι έχει και μια ευρύτερη παρέα μέσα στο κόμμα που κυβερνάει. Mm-hmm. Καλώς έκαναν οι Έλληνες και εξέλεξαν αυτό το κόμμα, εάν αυτό θέλουν. Ναι, εντάξει. Αλλά πρέπει να αντιλαμβάνονται τις συνέπειες. Σωστά. Ποιες είναι οι συνέπειες? Μα έχει πει όλη η νομεγκλατούρα του ΣΥΡΙΖΑ, έχει πει ότι δεν θέλει την ανάπτυξη του ελληνικού. Ναι. Τι ευελπιστούμε? Θα πάρει χρόνια για να γίνει αυτό το πράγμα και θα γίνει κάτω από τρομερή πίεση άλλων ανθρώπων. Δηλαδή, η ανάπτυξη του ελληνικού θα προχωρήσει μόνο εάν κάποιοι στο εξωτερικό ενδιαφερθούν να πιέσουν την κατάσταση εδώ ώστε να προχωρήσει. Δηλαδή, θα εμφανίζονται, λέτε, συνέχεια εμπόδια, έτσι. Συνέχεια. Μα κοιτάξτε τώρα. Μία ο δασολόγος θα βρίσκουν συνέχεια φόρμες. Δεν καταλαβαίνετε. Ναι. Είναι κοροϊδία τώρα αυτό. Έχει ξεφύγει και χρονικά έχει ξεφύγει. Τι άλλη απόδειξη θέλουμε να δούμε, ναι, για να αντιληφθούμε στο πετσί μας ότι σωστά η φιλοσοφία, η ιδεολογία από την οποία διακατέγεται και εκπορεύεται η παρούσα κυβερνητική εξουσία είναι βασικά εναντίον των επενδύσεων. Mm-hmm. Το 11% του κατώτατου μισθού η αύξηση είναι υπέρ ή κατά των επενδύσεων? Ναι. Ακούστε. Τι κάνει μια πολυεθνική στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στο Παρίσι, σε αυτό? Μια πολυεθνική θα βάλει την αύξηση του εργατικού μισθού μέσα στον αλγόριθμο όπου θα υπολογίζει την επενδυτική ελκυστικότητα των χωρών. Mm-hmm. Θα βγάλει ένα δείκτη. Ναι. Ο δείκτης αυτός, εάν του βάλεις μέσα το 11% και συγκρίνεις με τη Μαλαισία, συγκρίνεις με τη Σιγκαπούρη. Ναι, ναι. Σε αστικές αγορές που μεταφερθεί τώρα. Θα πάει κάτω. Επομένως, ποιο είναι το μήνυμα που στέλνει τελικά η κυβέρνηση, όχι προς τους ανέργους τους Έλληνες, οι οποίοι πρέπει να καταλάβουν τι συμβαίνει, ναι, οι άνεργοι πρέπει να καταλάβουν τι συμβαίνει, αλλά προς τους επίδοξους επενδυτές. Ναι. Δεν σας θέλουμε. Έτσι. Και αφού με τα λόγια και για ταξιδάκια μπορεί να πηγαίνουν στη Νέα Υόρκη. Ωραία. Και στο Λονδίνο. Και, ναι, το αλλά έρχονται πίσω στην Αθήνα και τι κάνουν? Εμπράκτος τους λένε δεν σας θέλουμε. Δεν σας θέλουμε. Αυτό ακριβώς. Είστε πανεπιστημιακός δάσκαλος τόσα χρόνια και δεν μπορώ να σας ρωτήσω. Το brain drain συνεχίζεται και το 18. Τα στοιχεία λένε ότι κάθε χρόνο έχουμε 40.000 παιδιά από το 2008 που ξεκινάει αυτή η ταλαιπωρία της χώρας. Και συνέχεια ακούω φίλους, συγγενείς που τα παιδιά τους είτε περάσαν τα πανεπιστήμια είτε δεν περάσαν. Όλοι έξω, κύριε καθηγητά. Όλοι έξω. Για να σας πω, γιατί εξαλείσαστε. Εγώ σας λέω το εξής, ότι αν, ναι, αν ήμουν 10 χρόνια νεότερος, θα είχατε φύγει. Θα είχα γυρίσει στο πανεπιστήμιο από το οποίο προήλθα, τη Νέα Υόρκη. Μάλιστα. Για ποιο λόγο το λέω αυτό, ναι, και ίσως με παρεξηγήσουν, ναι, αυτοί που μας παρακολουθούν. Δεν αξίζει να μείνουμε εδώ και να πολεμήσουμε για τη χώρα και να. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Αν, ναι, ήμουν Είμαι ομότιμος καθηγητής, ναι, του Οικονομικού Άνθρωπου. Ναι, ναι. Εντάξει. Τι γίνεται τώρα? Ακούστε. Εγώ για να γίνω καθηγητής πέρασα από αυστηρότατες διαδικασίες. Βέβαια. Αξιολογήσεις, βέβαια. Και τι αξιολογήσεις έχω περάσει στη ζωή μου? Για να με ψηφίσει, βέβαια,
η Γενική Συνέλευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο είδαν τα έργα μου. Έτσι. Με αξιολόγησαν, με έβαλαν δίπλα σε άλλους συναδέλφους. Βεβαίως. Και εγώ έκανα το ίδιο σε εκείνους που ήρθαν στο τμήμα μας στη συνέχεια. Μπράβο. Τι κάνει τώρα ο νυν Υπουργός Παιδείας? Ναι. Βάζει τα ΤΕΗ και τα κάνει πανεπιστήμια και ενώνει πανεπιστήμια στα οποία έχουν οι καθηγητές, έχουν κρυθεί με αυτόν τον τρόπο, ενώνει με τα ΤΕΗ, που εκεί οι κρίσεις ήταν εντελώς διαφορετικές και δεν μπορείς δια νόμου να φέρνεις μέσα στο τμήμα μου καθηγητές τους οποίους δεν έχω κρίνει. Σωστά. Δεν μπορώ να φυτευτούς. Καταλάβω. Ναι, ναι, αυτός ναι, ναι. Ο υπουργός λέγεται, νομίζω ότι είναι πανεπιστημιακός. Ναι, βέβαια. Είναι στα συνάδελφός σας. Είναι στα συγκαλά του. Ναι. Είναι φοβερό. Ναι, νομίζω, ναι. Ότι δε, νομίζω ότι χρειάζεται κάποια θεραπεία. Ναι. Γιατί και η εικόνα στις σχολές τώρα δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή, πραγματικά επικρατεί αυτή η σύγχυση. Προσέξτε τα παιδιά που θα δώσουν τον χρόνο δεν ξέρουν σε τι πανελλήνιες θα δώσουν, τι καθεστώς. Έχω ένα τμήμα οικονομικής επιστήμης και τώρα έρχεται ο κύριος υπουργός και λέει στο τμήμα αυτό οικονομικής επιστήμης θα κολλήσω ένα ΤΕΗ και οι οικονομολόγοι του ΤΕΗ θα έρθουν στο τμήμα. Και αυτό θα γίνει δια νόμου. Δηλαδή θα έρθει χωρίς καμία κρίση, χωρίς καμία αξιολόγηση, χωρίς τίποτα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι. Αυτό το μήνυμα, όταν περάσει στο εξωτερικό, δηλαδή αν εγώ κάθομαι στην καρέκλα μου στη Νέα Υόρκη, σαν Έλληνας, ναι, ναι, και βλέπω πίσω στην Αθήνα και βλέπω τι κάνει, ναι, ναι, ο υπουργός, ξέρετε πού θα πάει το μυαλό μου? Ότι στο μέλλον οι φοιτητές που θα βγαίνουν από αυτό το τμήμα, στο οποίο έχουν μπουρλωθεί, ναι, όλες οι αξιοκρατικές διαδικασίες. Οι βαθμοί δεν θα αποτυπώνουν την αξία του φοιτητή. Αξία. Μπράβο. Επομένως, τι θα γίνει με τους βαθμούς αποδοχής, όταν οι φοιτητές αυτών των τμήματων ζητούν αποδοχή για μεταπτυχιακές σπουδές? Τι θα γίνει με αυτούς? Με ποια κριτήρια θα κριθούν? Έχουν την εντύπωση ότι αυτά είναι ψηλά γράμματα. Ναι. Και ότι δεν μας παρακολουθεί κανένας και ότι είμαστε εμείς οι πονηροί εδώ πέρα και τα κάνουμε και... Στη Ρώμη, έλεγαν οι Ρωμαίοι, πρέπει να συμπεριφέρεσαι όπως οι Ρώμοι. Σωστά. Όπως ο Ρωμαίος. Αλλιώς δεν μπορείς να επιβιώσεις. Εάν λοιπόν θέλουμε να είμαστε Ευρωπαίοι και θέλουμε να είμαστε και στον OECD και σε αυτά τα μεγάλα φορά, θα πρέπει να δώσουμε σημασία στους θεσμούς που λειτουργούν και στους κανόνες με τους οποίους συμπεριφέρονται τα άτομα και οι επιστήμονες και όλοι αυτοί μέσα σε αυτά τα φόρα. Σωστά. Πάρτε μια ανάσα, θα πάμε σε διάλειμμα, θα σας κρατήσω λίγο ακόμη, θα σας ταλαιπωρήσω. Χαρά μου. Εγώ τώρα, άμα αφήσετε, μπορώ να μιλάω μέχρι αύριο. Ευχαριστώ, κύριε Μπίτρο. Λοιπόν, είναι πάντα μαζί μας ο ομότιμος καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Μια γρήγορη ματιά στις αγορές. Υπάρχει εικόνα αποκλιμάκωσης στα ομόλογα. Στο ελληνικό χρηματιστήριο αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι ο γενικός δείκτης κινείται αυτή τη στιγμή που σας μιλώ. Έχει προχωρήσει σε αρνητική τροχιά, υποχωρεί 0,17, ο τζίρος στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζω ότι σήμερα στη 1 η ώρα έχουμε την ενημέρωση των εγχώριων θεσμικών funds από τον Όμιλο Μυτιλινέου για την πορεία των εργασιών του Ομίλου. Η δυσάρεστη είδηση ημέρας είναι ότι απεβίωσε ο εφοπλιστής Περικλής Παναγόπουλος σήμερα το πρωί σε ηλικία 84 ετών. Η Coca-Cola αναμένεται να εμφανίσει καθαρά κέρδη μετά από φόρους πάνω από 480 εκατομμύρια το 2018. Και στον κλάδο του σούπερ μάρκετ, η μεγάλη χαμένη το 2018 ήταν το ελαιόλαδο και η κωδική ιδιωτική ετικέτα, τα λεγόμενα private labels. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με την φαντάζομαι ουσιαστική και χρήσιμη κουβέντα που έχουμε πάντα με τον καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, τον κύριο Μπίτρο. Πάντα μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο ομότιμος καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Κύριε καθηγητά, θέλω να έρθουμε τώρα στο κομμάτι της διαφθοράς. Η χώρα μας έχασε άλλες 8 θέσεις. Είμαστε πλέον η δεύτερη χειρότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πίσω από τη Βουλγαρία. Πάλι καλά ή υπάρχουν και χειρότερα? Προσέξτε τώρα. Τι μετράει αυτός ο δείκτης της διαφθοράς? Ναι. Ο δείκτης της διαφθοράς, ναι, ναι, δεν μετράει τις ιδιωτικές συναλλαγές. Μάλιστα. Δηλαδή, εγώ είμαι κατασκευαστής, εσύ έρχεσαι να αγοράσεις ένα σπίτι από μένα τον κατασκευαστή, ναι, ναι, και δηλώνουμε στο συμβόλαιο 100, όσο λέει θέλει το κράτος, και τα υπόλοιπα είναι κάτω από το τραπέζι. Ναι. Εντάξει.
Ο δείκτης αυτός δεν μετράει αυτό. Οι ιδιωτικές συναλλαγές δεν μπαίνουν μες στο δείκτη. Μες στο δείκτη μπαίνουν οι συναλλαγές των πολιτών με το κράτος. Δηλαδή αυτή η διάσταση της διαφθοράς έχει άμεση συσχέτιση με τη λειτουργία των θεσμών και του κράτους. Μάλιστα. Η διαφθορά, ο δείκτης της διαφθοράς είναι ανάποδος με τη λειτουργία των θεσμών. Όσο δεν λειτουργούν οι θεσμοί τόσο ανεβαίνει ο δείκτης. Σωστά, σωστά. Εγώ λοιπόν διαβάζω αυτή την αύξηση του δείκτη της διαφθοράς ότι η λειτουργία των θεσμών έχει πάει προς τα κάτω. Έτσι. Και το βλέπουμε, δεν θέλουμε άλλη απόδειξη, στη συμπεριφορά των 6 βουλευτών. Ναι, ναι. Βουλευτές leasing. Δυστυχώς ο δείκτης αυτός είχε βγει πριν να γίνει αυτό το πράγμα. Σωστά. Στη βάση του δείκτη της διαφθοράς είναι ο τρόπος λειτουργίας του κράτους. Έτσι. Και να σας πω το εξής. Όσο περισσότεροι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, τόσο μεγαλύτερη είναι η διαφθορά. Μάλιστα. Γιατί οι περισσότεροι υπάλληλοι είναι και οι λιγότερο εργαζόμενοι. Μάλιστα. Και το μυαλό τους πάει σε τρόπους δημιουργίας πρόσθετου εισοδήματος. Βέβαια, γιατί έχουν το σταθερό ήδη που δεν το κουνάει κανένας. Λοιπόν, για να ξεφύγουμε και να αρχίσει ο δείκτης αυτός, πρέπει να μπούμε στη διαδικασία της μίκρυνσης του κράτους. Μάλιστα. Δεν έχει βρεθεί πρωθυπουργός σε αυτή τη χώρα να το κάνει αυτό το πράγμα, γιατί βλέπει το πολιτικό κόστος. Το είχαμε κάνει για ένα φεγγάρι. Ναι. Ένα φεγγάρι εκεί γύρω στο 2012 ναι. Άρχισε να γίνεται. Τους βγάλαν όμως σε συντάξεις για να μην τους διώξουν. Ήταν γνωστό αυτό ότι βγήκαν όλοι με συντάξεις για να μην απολυθούν. Έφτασε, εν πάση περιπτώσει, αυτοί που σιτίζονται από τον κοινό κορβανά να φτάσουν εκεί γύρω στις 670.000. Ναι. Αυτό κράτησε 2-3 χρόνια. Ναι. Μετά η αναλογία 1:5 ήταν στενός κορσές. Ναι, βέβαια, και έγινε 1:4, 1:3 και τώρα πάνε στο 1:1. Έτσι. Και την κυρία Χρυστοδουλοπούλου να λέει ότι εμείς είμαστε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο προστάτης των δημοσίων υπαλλήλων. Έτσι. Λοιπόν, άλλες δύο ερωτήσεις και σας απελευθερώνω. Εκλογές, η επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, τι θα αντιμετωπίσει αν θα βρει μπροστά της πλέον έναν δρόμο με αγκάθια? Και αν ενστερνίζεστε και το πρόσφατο κείμενο του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Σιμίτη, που είπε ότι η χώρα έτσι όπως πάει, πάμε για τέταρτο μνημόνιο. Το πρώτο ερώτημα. Οπωσδήποτε αυτός που θα πρωθυπουργεύει μετά τις επόμενες εκλογές θα έχει στα χέρια του ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μπορεί να έχει στα ταμεία του κράτους 30-40 δις μαζεμένα. Ωραία. Αλλά αυτά είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που χρειάζεται η χώρα για να πάρει μπρος. Έτσι. Η χώρα για να πάρει μπρος χρειάζεται να αλλάξει το επενδυτικό κλίμα. Εάν δεν αλλάξει το επενδυτικό κλίμα και να αρχίσουν όχι οι ξένοι να έρχονται. Πρώτα οι Έλληνες. Οι Έλληνες να αρχίσουν να επενδύουν. Και να ανοίγουν θέσεις εργασίας. Εμείς, εσύ και εγώ, να αρχίσουμε να βάζουμε όπως βάζαμε μία πέτρα πάνω στην άλλη. Έτσι. Και έχω την ευκαιρία να πω, αυτή τη στιγμή, πρέπει να ξανααφήσουν την οικοδομή να ξεκινήσει. Mm-hmm. Με τα πολεμικά, ο μόνος μεγάλος και δυνατός σιδηρόδρομος της ανάπτυξης της οικονομίας ήταν η οικοδομή και τα κατασκευαστικά έργα. Πρέπει να ξαναφύσουν την οικοδομή, να πάρουν όλους τους φόρους πάνω από την οικοδομή και να την κάνουν την οικοδομή ελκυστική να ξαναξεκινήσει. Με την οικοδομή δούλευαν 100 επαγγέλματα. Έτσι. Και αυτά έχουν πλέον καταστραφεί. Μερικές επιχειρήσεις ζουν με εξαγωγικό έργο, ναι. Αλλά αυτό δεν φτάνει. Πρέπει να βρουν 2-3 μεγάλους ενδογενείς κλάδους τους οποίους να στηρίξουν για την ανάπτυξη. Μάλιστα. Αυτό είναι έργο του Πρωθυπουργού. Έτσι. Τώρα, είπατε για το τέταρτο μνημόνιο. Μιλάνε όλοι για το τέταρτο μνημόνιο. Αλλά για να υπογράψεις τέταρτο μνημόνιο, πρέπει να βρεθεί ένας που να πληρώσει. Σωστά. Ο συμβαλόμενος. Λοιπόν, τα τρία μνημόνια είχαμε την ευκαιρία να τα χρησιμοποιήσουμε και την κλωτσίσαμε. Ναι. Και υπήρχαν άνθρωποι που τα χρηματοδότησαν. Υπήρχαν οι Γερμανοί που έβαλαν πολλά λεφτά και όλοι οι άλλοι.
τώρα, στο τέταρτο μνημόνιο, με ποιον θα το υπογράψουμε? Σωστό. Με ποια χώρα θα πέρασουμε το κοινοβούλιο? Εγώ πρέπει να πω σε αυτούς που... Με το ρέγκλινγκ τώρα λογικό. Ρέγκλινγκ εγώ σε αυτούς που μας παρακολουθούν πρέπει να πω ότι ο κίνδυνος της άτακτης χρεοκοπίας... Τον βλέπετε πάλι στον ορίζοντα. Δεν έχει φύγει από τον ορίζοντα. Mm. Και ο ορίζοντας αυτός είναι μικρός. Κατάλαβα. Γιατί? Διότι οι εναλλακτικοί που θα μπορούσαν να μπουν στο μνημόνιο είναι στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Σωστά. Και στην άλλη μεριά του Ατλαντικού επικεφαλής είναι ένας επιχειρηματίας ο οποίος ξέρει πώς βγαίνουν τα δολάρια. Ναι, δεν είναι πολιτικός ο Τραμπ. Ο Τραμπ είναι αυτό που είπατε, είναι ξέρει manager, πώς είναι... βγαίνουν τα δολάρια. Έτσι. Και δεν νομίζω ότι θα προκύψει εύκολος αποδέκτης τέταρτου μνημονίου. Λοιπόν, επειδή τα πράγματα θολώνουν στον ορίζοντα mm-hmm. και επειδή εμείς οι ίδιοι απεκδιόμεθα της ευθύνης να λύσουμε τα προβλήματα μόνοι μας, φοβάμαι για τις συνέπειες. Και τι επέρχεται. Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση. Αυτή η δηλητηρίαση της χώρας με την επιδηματική πολιτική και αν τελικά, το λέγαμε και στο διάλειμμα, αν οι σημερινοί γονείς κλέβουν από το μέλλον των παιδιών τους, κύριε καθηγητά, θα ήθελα να μας αναφέρετε. Για να βγουν αυτά τα επιδόματα, υπάρχουν οι μεγάλοι φόροι. Ναι. Οι οποίοι συνεχίζονται και φέτος. Οι οποίοι μεγάλοι φόροι αποστραγγίζουν την αγορά εργασίας από θέσεις ευκαιρίας. Μάλιστα. Κατά συνέπεια, όταν το επίδομα παράγεται από τα υπερβολικά πλεονάσματα, ναι. υπερβολική φορολογία, ναι. και το δέχονται το επίδομα αυτό οι γονείς, ουσιαστικά πρέπει να γνωρίζετε ότι δουλεύετε κατά των εγγονιών σας, κατά των παιδιών σας και κατά των μελλοντικών γενεών των Ελλήνων. Που δεν έχουν γεννηθεί ακόμα. Αυτή η επιδοματική πολιτική, η οποία δεν προέρχεται από φυσιολογικά πλεονάσματα μέσα από ανάπτυξη της χώρας, αλλά προέρχεται μέσα από αναδιανομή, και πρέπει να το πούμε αυτό. Έτσι. Πριν 2 εβδομάδες, ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός είπε, τον άκουσα εγώ στην τηλεόραση, mm-hmm. ότι η πολιτική μας βασίζεται στην αναδιανομή. Ναι. Η καταστροφή που έκανε με αυτό που είπε... Πώς το κατάλαβα. Είναι συνολική. Μα όταν λες κάτι στην ελληνική τηλεόραση, γράφεται σε όλα τα κέντρα αποφάσεων σε όλο τον κόσμο. Αυτόματα, ναι, τώρα με την τεχνολογία βέβαια. Τι σημαίνει αναδιανομή, πείτε μου. Δηλαδή να έρθω εγώ επενδυτής από το εξωτερικό να κάνω μια επιχείρηση, να παράγω κέρδη ή πόσες επιχειρήσεις παράγουν κέρδη. 2 επιχειρήσεις στις 5 παράγουν κέρδη ή 3 επιχειρήσεις παράγουν ζημιές. Έτσι. Λοιπόν, να φορολογήσω τα κέρδη αυτών που θα τύχει να κάνουν κέρδη και να τα κάνω επιδόματα. Ναι. Σκεφτείτε σας παρακαλώ αυτή την αλληλουχία των συλλογισμών και διερωτηθείτε πώς εμείς οι γονείς λέμε και αν έχουμε τη δικαιολογία να το πούμε ότι αγαπάμε τα παιδιά μας. Αγαπάμε τα παιδιά μας για να τα στείλουμε στο εξωτερικό. Αγαπάμε τα παιδιά μας να περνάνε μέσα από το ελληνικό πανεπιστήμιο με επένδυση των φτωχών ανθρώπων και να παίρνουν τα παιδιά αυτή την επένδυση μέσα από το ελληνικό πανεπιστήμιο και να πηγαίνουν στο εξωτερικό να δουλεύουν για τη Siemens, για την BMW και για όλες αυτές τις εταιρείες. Και να αυξάνουν. Είναι τρέλα. Δεν ξέρω εγώ σαν οικονομολόγος αν έχω καμιά δουλειά σε αυτή τη χώρα. Να. Το είπατε και πριν, αν ήσταν 10 χρόνια νεότερος, θα είχατε φύγει. Δεν ξέρω πώς μπορώ να βοηθήσω. Ναι. Για να βοηθήσεις έναν ασθενή, πρέπει ο ασθενής να θέλει. Ναι, και να μην έχει παραιτηθεί, βέβαια. Έτσι. Ναι, ναι. Εδώ βλέπω μια παρατημένη κοινωνία. Κοινωνία σε κόπωση, κατάθλιψη. Να πω αυτό το οποίο νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο για τους τηλεθεατές. Ναι. Το 2012, mm-hmm. το Δεκέμβριο του 2012, η Καθημερινή της Κυριακής αφιέρωσε μια ολόκληρη σελίδα, που φανταστείτε τώρα μια εφημερίδα να σου αφιερώσει, ναι, ναι. μια ολόκληρη σελίδα. Αφιέρωσε μια σελίδα σε ένα άθρο μου, mm-hmm. στο οποίο τι έπρεπε, έλεγα, τι έπρεπε να κάνουμε
για να έχουμε τελειώσει με τα κόκκινα δάνεια και μόνο αυτά. Ναι, ναι, πού να ακόμη τώρα δεν έχουμε βρει τη λύση ακόμη. Μετά από 7 χρόνια. Όποιοι έχουν Ιντερνετ από τους τηλεθεατές, μπορούν να μπουν και να το δουν. Να πάνε στην Καθημερινή, να βάλουν μπίτρος, έτσι, να βγάλουν το άθρο και να το κοιτάξουν, διότι ήταν η μοναδική ελπίδα να βγούμε μέσα από τα μνημόνια, έτσι, σε σύντομο χρόνο. Αυτοί την κλώτσισαν, μιλούσα σε εκείνα το άθρο, mm-hmm, για το εξής. Mm-hmm. Κάνουμε μία τράπεζα στην οποία δίνουμε τα χρήματα από τα μνημόνια. Μάλιστα. Η τράπεζα αυτή παίρνει αυτά τα χρήματα και αγοράζει όλα τα κόκκινα δάνεια, μπράβο, από τις τράπεζες. Και καθαρίζει το σύστημα, ναι, από το... Και αυτή η τράπεζα τι κάνει με τα δάνεια που κρατάει, ναι, λέει στους Έλληνες. Εάν αύριο δηλώσετε στην εφορία μία δραχμή, 1 ευρώ παραπάνω, ναι, εισόδημα, ναι, εγώ 5-10% αυτής της δραχμής θα σας το διαγράψω από τα δάνειά σας. Μπράβο. Και μάλιστα, εάν αυτό το επιπλέον εισόδημα που θα παράγετε το έχετε κάνει από εξαγωγές, mm-hmm, εκτός από το 10 ή το 5% θα σας βάλω και 3%. Και 3 επιπλέον, επιβράβευση, μάλιστα. Μέσα σε 10 χρόνια θα είχαμε τους Έλληνες να είναι, ναι, ευτυχείς, να είναι ιδιοκτήτες των σπιτιών τους. Θα είχε φύγει αυτό το άγνωστο, αυτό το έργο που δεν φαίνεται να τελειώνει. Και τώρα το έχουμε μπροστά μας. Μπροστά μας. Αυτό είναι. Για φανταστείτε τι κοινωνική επανάσταση μπορεί, ναι, να συμβεί. Να πηγαίνουν σε ανθρώπους των 10 και των 15.000 ευρώ και να τους λένε αυτοί που θα αγοράσουν τα δάνεια, διότι έρχονται επιχειρήσεις που αγοράζουν τα δάνεια, ναι, βέβαια. Και θα μετατρέψουν όλους αυτούς που χρωστάνε σε ενοικιαστές. Έτσι. Και θα πηγαίνουν, αν δεν πληρώσεις τη δεύτερη, την τρίτη δόση του ενοικίου, τελείως, πάει το σπίτι, θα βρίσκεσαι στον δρόμο. Και αυτά τα χρήματα που έχεις δώσει στο παρελθόν τα ξεχνάς. Υπάρχει περίπτωση η κοινωνία μας να το αντιμετωπίσει ειρηνικά αυτό το θέμα? Εκεί θα είναι, νομίζω, η κόκκινη γραμμή που λέμε, γιατί δεν ξεσηκώνεται ο κόσμος κτλ. Κοιτάξτε τι είπε ο φίλος μας ο Μοσκοβισή, ναι, προχτές. Ναι. Λέει, εάν δεν προχωρήσετε σε αυτή τη λύση, ξεχάστε τα 750 εκατομμύρια που έχετε να παίρνετε από τα ομόλογα. Ναι, από την επιστροφή, από τα κέρδη, από την Ευρωπαϊκή. Ξεχάστε τα 750. Μα δεν είναι μόνο αυτά. Και τι άλλα θα ξεχάσουμε? Σωστά. Α, ξέρετε πώς μπορούν. Κοιτάξτε. Θα μας βάλουν τώρα η τιμωρία, θα μπει μέσω των έργων. Δεν έχουμε κάνει τις... για τα σκουπίδια. Ναι, μπράβο. Για τους χιτή και τα λοιπά. Ναι, αυτά, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σωστά. Θα αρχίσει να μας τσακίσουν, ναι, θα μας τσακίσουν στις ποινές. Ναι, στα πρόστιμα. Θα στα πρόστιμα. Τώρα. Λοιπόν, δεν μας αξίζει ένα, σωστά, τέτοιο. Μετά από ένα τέτοιο ταλαιπωρία και μετά ένα τέτοιο μέλλον δεν μας αξίζει. Χάθηκε πολύς χρόνος όμως. Ελπίζω τώρα όσο καθυστερούμε, η θεραπεία γίνεται πιο δύσκολη και πιο απόδειμη. Αυτό που είπα στην αρχή της κουβέντας μας, ότι ο καρκίνος είναι στην αρχή ένα μικρό σπυρί. Και αν δεν το τώρα προλάβεις, όλα είναι πλέον επώδυνα. Μάλιστα. Ελπίζω να τα αντέξουμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, θερμά ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Μας είπατε τόσα πολλά και σήμερα πιστεύω ότι γίναμε λίγο σοφότεροι. Θα τα ξαναπούμε πάλι και ελπίζω να έχει λίγο βελτιωθεί το κλίμα την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε. Να είστε καλά. Χαίρομαι και καλή χρονιά. Δεν είχαμε την καλή ευκαιρία χρονιά, να τα πούμε. Βεβαίως. Να είστε γερός και δυνατός. Και στους τηλεθεατές, καλή χρονιά και το καλύτερο δυνατό για τη χώρα. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Γιώργος Μπίτρος, ομότιμος καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Πάμε να δούμε τώρα το βίντεο που αφορά τα περιβαλλοντικά προγράμματα και κυρίως το Παλαιό Φάλιρο. Στο βίντεο είναι η κυρία Σωσό Χοντρογιάννη. Της οικολογικής συνείδησης αποτελεί ζήτημα πρωταρχικής σημασίας για τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου έχει θέσει ως βασικό άξονα πολιτικής τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος. Μέσα από μια σειρά δράσεων αναδεικνύει πως τόσο το περιβάλλον όσο και η διαχείριση του πρασίνου αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
Ο βοτανόκηπος του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, εκτός του ότι αποτελεί πνεύμονα πρασίνου για τους κατοίκους και τους δημότες της πόλης, λειτουργεί ήδη ως κέντρο υποδοχής και εκθετήριο για τα σχολεία και τους μαθητές που το επισκέπτονται και ξεναγούνται μέσα από προκαθορισμένες διαδρομές σε θεματικές φοιτικές ενότητες. Ο βοτανόκηπος έχει 4.500 ρίζες και γύρω στα 60 διαφορετικά είδη βοτάνια. Υπάρχει η λεβάντα, υπάρχει η ρίγανη, υπάρχει το θυμάρι, το δεντρολίβανο, πολλά γνωστά δηλαδή βότανα σε εμάς τους μεγαλύτερους, αλλά στη νέα γενιά και στα παιδιά που είναι εγκλωβισμένα μέσα στα σπίτια και στις σύγχρονες παιχνιδομηχανές, πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά φαντάζουν ένας εξωπραγματικός κόσμος. Έτσι λοιπόν το στοίχημα ήταν να γίνει ένας βοτανόκηπος ο οποίος να λειτουργεί και να μπορέσουμε να κάνουμε και τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Πολλά λοιπόν από τα σχολεία του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και όχι μόνο, και από όμορους δήμους αλλά και από πιο μακριά, έρχονται προκειμένου να γίνει μάθημα. Η κυρία Αντρικοπούλου τα τελευταία 17 χρόνια είναι μόνιμη συνεργάτητα του Δημάρχου Παλαιού Φαλήρου Διονύση Χατζηδάκη, έχοντας μια συνεχή πορεία 25 χρόνων στα δημοτικά δρόμενα. Ως υποψήφια δήμαρχος λοιπόν στο Παλαιό Φάλιρο, στις ερχόμενες εκλογές το Μάιο του 2019, νιώθω πάρα πολύ περήφανη γιατί σε αυτά τα 2 χρόνια της θητείας μου πήραμε αυτά τα 2 βραβεία και συνεχίζουμε. Ο βοτανόκηπός μας βραβεύτηκε ως το σύγχρονο μοντέλο βιοποικιλότητας στα Green Greek Awards το 2018, πήραμε το πρώτο βραβείο. Το δεύτερο βραβείο αφορά ουσιαστικά ήταν το χρυσό βραβείο, το πήραμε τώρα το Δεκέμβριο, ένα βραβείο από την ΚΕΔΕ για το θέμα της αντιμετώπισης των κουνουπιών στο Παλαιό Φάλιρο. Ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα που υλοποιείται στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου είναι αυτό της τριματοποίησης. Υπάρχουν σε πάρα πολλούς δήμους πάρα πολλά προβλήματα με τους κορμούς των δέντρων που μένουν στις γειτονιές και στα πεζοδρόμια όταν ένα δέντρο αφαιρεθεί γιατί έχει χαλάσει, έχει καταστραφεί ή για λόγους επικινδυνότητας θα πρέπει να γίνει εξόρυξη. Θα πρέπει λοιπόν να κοπεί και να μείνει ένα κομμάτι του κορμού 40 με 50 εκατοστά. Έτσι λοιπόν έρχεται ένα μηχάνημα που κάνει τη διαδικασία της τριματοποίησης. Τριματοποιείται το υπόλοιμα του κορμιού που έχει μείνει και αυτό γίνεται ένα πριονίδι, το οποίο θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί σε άλλου είδους οικολογικές χρήσεις για την πόλη. Μία επιπλέον πρωτοβουλία που έχει ληφθεί είναι τα κλαδέματα. Με τη Δαγκάνα συλλέγουμε μία φορά τη βδομάδα, έχουν ενημερωθεί οι πολίτες, οπότε βγάζουν και τα κλαδέματα τότε, σε ξεχωριστό χώρο, δίπλα στον κάδο, πηγαίνουμε, τα μαζεύουμε και με την ταλίκα μεταφέρονται στην Έσδρα όπου γίνεται η διαδικασία της κομποστοποίησης. Η διαχείριση των αδέσποτων ζώων αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους του Δήμου. Έχουμε φροντίσει στην πόλη του Παλαιού Φαλήρου να μην έχουμε αδέσποτα ζώα. Πρώτα απ' όλα και εγώ και το Διοικητικό Συμβούλιο, πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι πολίτες, έχουμε καταφέρει και αυτά τα ζώα τα προωθούμε σε υιοθεσίες. Την πρώτη Κυριακή κάθε καινούριο μήνα, εδώ μέσα στο πάρκο του Φλίσβου, φέρνουμε τα αδεσποτάκια μας και προωθούμε τη δράση προκειμένου να αποκτήσουν ένα σπίτι. Μέσω του Δήμου τρέχει το πρόγραμμα αστήρωσης, τσιπαρίσματος των ζώων, σύτησης των αδέσποτων και ευτυχώς έχουμε ενεργούς εθελοντές. Οι πρωτοβουλίες που λαμβάνει ο τομέας περιβάλλοντος και πρασίνου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου δίνουν το κίνητρο ως προς την ευαισθητοποίηση των πολιτών απέναντι στο περιβάλλον. Λοιπόν, και για τους παιδοσφαιρόφιλους, πριν από λίγα λεπτά παρετήθηκε ο κύριος Ζουνίδης από την ΑΕΚ. Έτσι, ώστε στη ΑΕΚ, να ξέρετε, θα ψάχνει για νέο προμηθευτή τώρα ο κύριος Μελισσανίδης. Λοιπόν, πάμε εμείς όμως τώρα να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την Ελπίδα Πουρναρά, να δούμε τις τελευταίες επιχειρηματικές εξελίξεις. Ελπίδα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε. Καλημέρα, Νέστη, κυρίες και κύριοι. Οι εκτιμήσεις για την Coca-Cola HBC για το οικονομικό έτος 2018 κάνουν λόγο για ενοποιημένη καθαρή κερδοφορία, κέρδη μετά από φόρους δηλαδή, άνω των 480 εκατομμυρίων ευρώ από 426 εκατομμύρια που ήταν η καθαρή κερδοφορία το 2017 και 343,5 εκατομμύρια που ήταν η αντίστοιχη επίδοση του 2016. Το γεγονός αυτό στηρίχθηκε και από τις πρωτοβουλίες διαχείρισης της αύξησης των εσόδων, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων στις τιμές των προϊόντων από την προσεκτική διαχείριση του κόστους πρώτων υλών και τον οριακά θετικό αντίκτυπο από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Σε μια ακόμη σημαντική επένδυση στην ελληνική αγορά ενέργειας προχωρά ο όμιλος ΓΕΚ Τέρνα, προωθώντας την κατασκευή και λειτουργία μιας νέας μονάδας φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου. Ήδη υπευλήθη στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας η αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής για τη συγκεκριμένη μονάδα ονομαστικής καθαρής ισχύως 660 ΜΒ, η οποία θα αναπτυχθεί στην Κομωτινή. Πρόκειται για μια επένδυση της τάξης των 300 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο το χαρτοφυλάκιο μονάδων του φυσικού αερίου του ομίλου. Έκτατη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η JNP AVAX στις 25 Φεβρουαρίου 2019. Αναμένεται να συζητηθούν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και το ζήτημα της αλλαγής επωνυμίας σε AVAX.
Για ακόμη μία χρονιά, η Παπαστράτος λαμβάνει τη δημιουργική διάκριση του κορυφαίου εργοδότη στην Ελλάδα από το Tomb Employer Institute και συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες της χώρας για το εργασιακό της περιβάλλον. Με νέες περιοχές, επίσης τόσο στην Θεσσαλονίκη όσο και στη Θεσσαλία, θα αρχίσει η ΕΔΑ Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας να ξεδιπλώνει από φέτος το πενταετές πλάνο της για την περαιτέρω ανάπτυξη των δικτύων διανομής, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στο φυσικό αέριο χιλιάδες νέοι καταναλωτές. Σύμφωνα με τον κύριο Μπακούρα, Γενικό Διευθυντή της ΕΔΑ ΘΕΣ, το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 93 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μέχρι το 2023 αναμένεται να κατασκευαστούν 297 χιλιόμετρα καινούριων δικτύων. Τέλος, τα σημαντικότερα στοιχεία των καταναλωτικών τάσεων για την αγορά μπύρας παρουσίασε η Ολυμπιακή Τηθοποιία. Ειδικότερα για την αγορά της μπύρας, ο κ. Βασίλης Φιλίππου, Insights and Innovation Manager της Ολυμπιακής Τηθοποιίας, ανέφερε ότι από τις συνολικές πωλήσεις της δευτής αγοράς, που ανέρχεται σε περίπου 30.400 σημεία πώλησης, το 36% περίπου των πωλήσεων προέρχεται από αυτά ακριβώς τα μικρά σημεία πώλησης. Ενώ σημαντικό ρόλο στην δυναμική αυτών των καταστημάτων, ιδίως των εποχιακών, φαίνεται να διαδραματίζει ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός των τουριστών. Ανέστη. Ελπίδα Προυναλά, ευχαριστώ θερμά. Ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί, κυρίες και κύριοι. Η μέρα ρευστοποιήσεων σήμερα μετά τις δύο ανωδικές συνεδριάσεις προηγήθηκαν. Στις συμμετοχές με τα υψηλότερα κέρδη συναντούμε σε Λότα με κέρδη 9,09, ακολουθεί Κρέτα Φάρμα άνοδος 7,30, Ήλιδα άνοδος 5%, Προφάιλ άνοδος 3,75, επιχειρήσει Κου και Εικόνας κέρδη 3,67, η Μέρμερ Κόμπινατ που ανήκει στη μαρμαροβιομηχανία Παυλίδη ενισχύεται 3,49, η Άτικα Μπάνκ κερδίζει 3,11 και η Βιοχάλκο ενισχύεται 2,60%, ενώ συμμετοχές με τις μεγαλύτερες απώλειες, JP Avax υποχωρεί 14,32, Γκριβάλια χάνει 2,19, η Eurobank υποχωρεί 2,30, η Τεχνική Ολυμπιακή, το Μίλου Στέγκο που έχει βγάλει προσπόληση το εμβληματικό ξενοδοχείο Πόρτο Καράς πέφτει με το 2,27, ο Παπουτσάνης χάνει 1,71, η Coca-Cola υποχωρεί 1,51, ο Δρομέας υποχωρεί 1,43 και η Motorola υποχωρεί 1,35%. Στη μία ώρα το μεσημέρι, συνέντευξη τύπου το Μίλου Μητυλινέως στους εγχώριους σεισμικούς επενδυτές για την πορεία, θα έχουμε πολλές και σημαντικές ειδήσεις. Σήμερα αναμένεται η κατάθεση των σεισμικών προσφορών για την ελληνική βιομηχανία Ζάχαρης. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας παρουσία εδώ στο SBC. Να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι και καλή τύχη σε όλους. Γεια χαρά.